Ένα από του καλύτερου μετεωρολόγου, προβλέπει πω το σκηνικό του άτακτου καιρού που επικρατεί αυτό το διάστημα στην Ευρώπη, θα διατηρηθεί και μετά τα μέσα του Ιουλίου. Τόσο η Ιταλία όσο και ολόκληρη η Ευρώπη διανύουν μία τη μετεωρολογική περίοδο, αφού ουσιαστικά δεν υπήρξε φέτο άνοιξη, δεδομένου ότι ειδικά ο Απρίλιο και ο Μάιο ήταν ασυνήθιστα κρύοι και βροχεροί μήνε σε μεγάλο μέρο τη Ευρώπη. Ειδικά στην Ιταλία οι βροχοπτώσει έσπασαν τα ρεκόρ όλων των εποχών σε πολλέ περιοχέ τη χώρα, τερματίζοντα οριστικά την περίοδο ξηρασία που είχε διατηρηθεί για 16 ολόκληρου μήνε. Την ώρα που διανύουμε τι πρώτε ημέρε του Ιουνίου, οι μετεωρολόγοι διαπιστώνουν πω οι καιρικέ συνθήκε δεν έχουν αλλάξει και οι θερμοκρασίε διατηρούνται κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τι έντονε βροχοπτώσει να συνεχίζονται, με τάση το επόμενο διάστημα να γίνουν ακόμα πιο ισχυρέ. Ο μετεωρολόγο Γκουιντή αναλύει το ενδεχόμενο να βιώσει η Ευρώπη μια χρονιά χωρί καλοκαίρι. Υπάρχουν δε μελέτες μελέτε που αναφέρουν πω η έκρηξη του ηφαιστείου Τόγκα στι 15 Ιανουαρίου 2022 στον Ειρηνικό Οκεανό θα μπορούσε να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα. Παρόλα αυτά, δεν μπορούν να υπάρξουν ξεκάθαρε απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, καθώ όλο αυτό μπορούμε να το δούμε συνολικά εκ των υστέρων. Αν λοιπόν επαληθευτούν οι εκτιμήσει, τότε πιθανόν έω και μετά τα μέσα του Ιουλίου να μην έχουμε κανένα κύμα καύσωνα στην Ιταλία, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.